Λοιπόν, εγώ θα περάσω οι διαφημίσεις αμέσως, αφού μου πει εδώ τα γόρη μου τι μου φτιάχνει σήμερα. Γιγαντάρες με λουκανικάρες. Γιγαντάρες με λουκανικάρες, γιατί πιάσαν τα κρύα και χαλάει και ο καιρός, λέει και άλλο από αύριο. Για να δούμε πόσο θα χαλάσει και τι θα ακριβώς θα γίνει. Ας μάθουμε εμείς ωραία φαγητά που για το κρύο είναι ό,τι πρέπει, αριστουργήματα. Έχεις βάλει τίποτα στο φούρνο? Αμή. Μυρωδιά θα μου ανοίξει να μυρίσω. Αμή. Τώρα πάμε. Για πάμε. Άνοιξε μου να πάρω λίγο τη μυρωδιά από μακριά, να δω τι θα νιώσω. Για να δω, για να δω, για να δω. Έξεψη. Στονάκι. Τώρα. Αχ, μυρίζει πολύ ωραία. Ποιον έχω σήμερα? Λοιπόν, διαφημίσεις, θα σκεφτώ λίγο με τον εαυτό μου. Διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε. Ερχόμαστε και με τα κρικρί μου. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να φτιάξουμε ωραιότατους γίγαντες σήμερα. Γίγαντες με λουκανικά και ό,τι πρέπει μόλις πιάνουν τα κρύα. Έτσι, κρασάκι δίπλα, ξέρει, τζακάκι και μετά. Καλά, μετά δεν κάνει τίποτα, πες για ύπνο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω ζεστάνει εδώ πέρα ένα τηγανάκι και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κυριακάκη, τον χασάπι μου. Μου στείλε τόσο ωραία λουκάνικα με πράσο. Είναι χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά. Δεν έχει ούτε συντηρητικά ούτε τίποτα. Τον ευχαριστώ, τον λατρεύω. Και κατευθείαν, χωρίς λαδάκι, χωρίς τίποτα, θα αρχίσω και θα τους δώσω χρώμα. Ας τα δω να γίνονται. Λοιπόν, έχω εδώ μουλιάσει ωραία, ωραίους γίγαντες από χτες το βράδυ. Όλο το βράδυ μουλιάζανε. Δεν βάζεις τίποτα μέσα. Τίποτα, μόνο κρύο νερό. Τίποτα. Ούτε σώτες, ούτε αλάτια, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, έχω πραστό νεράκι εδώ πέρα και τους πετάω μέσα. Τώρα, ανάλογα με τον τύπο των φασολιών, μπράβο, αυτή τη λέξη, τα βράζεις ανάλογα. Δηλαδή, αν πας στη χύτρα να βάλεις τους γίγαντες περίπου σε ένα τεταρτάκι είναι έτοιμα. Αν τα βάλεις σε κατσαρόλα, εμένα σήμερα μου πήρε αυτά που τα είχα βάλει από χτες το μεσημέρι όταν έφυγα από εδώ. Μου πήρε βράσιμο μισή ώρα. Κατάλαβες, μπαμ μπαμ, ναι, τίποτα. Λοιπόν, βράζουμε εδώ πέρα και θέλω να δείτε, τους βράζουμε τους γίγαντες μέχρι να μαλακώσουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, τους πιέζω ελάχιστα, το βλέπετε εδώ, λίγο. Αυτό θέλουμε να γίνει. Αυτό είναι το βράσιμο που θέλουμε να δώσουμε στο γίγαντα. Πάει αυτό. Λοιπόν, μάκι βιμάκι. Δεν ξέρω τι βάζει ο καλλιτέχνης απέναντι. Δεν... Αγόρι μου, είσαι ωραίος. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα πυρήμακο ορθογώνιο σκεύος. Παίρνω τους γίγαντές μου. Πού τη συνταγή, περίμενε. Μετά θα γίνει το κλέτι. Αγοράκι μου, όμορφος, αγαπάω. Λοιπόν, ρίχνουμε εδώ πέρα τους γίγαντες μέσα στο πυρήμακο σκεύος. Το βλέπετε? Ναι. Πάει αυτό. Το λουκανικάκι, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Χωρίς καθόλου. Κοίτα τι είδε. Είσαι τρομερή. Εδώ δες. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραίο χρωματάκι μου έχει πάρει αυτό. Και κοιτάξτε όπως είμαι μέσα γι' αυτό. Πατ κιούτ. Και το μυστικό ξεκινάει από εδώ. Στο ίδιο τηγάνι, τα βλέπετε τα λάδια που έχουν βγάλει τα λουκάνικα. Θα πετάξω μέσα κρεμμυδάκι. Εδώ είσαι. Καροτάκι. Εδώ. Πιπεριά φλωρίνης. Ψιλοκομμένη, μ' αρέσει. Ψιλοκομμένα. Όλα ψιλοκομμένα για να γλιτώσουμε το χρόνο του μαγειρέματος και να μας γίνουν γρήγορα. Ρίχνουμε δυο πενιές στο τηγάνι μας. Δεν θέλουμε να μας πάρουν πολύ χρώμα. Θέλουμε ίσα-ίσα, ξέρεις, να μας ψιλομαγειρευτούν. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί θα ψηθούν και στο φούρνο. Ωραία. Λοιπόν, και πιο εδώ πέρα, εγώ ξέρεις τι. Πρώτα κάτι μάνα μου, τη γιαγιά μου, τη λέω. Πώς το κάνατε τους γίγαντες και βγαίνουν τόσο ωραίοι. Τέτοιο μου λέγανε, τα κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Καλά, τους λέω, άσε το κάνω όπως γουστάρω εγώ. Στο τέλος και αντί για πελτέ. Τι έβαλες? Κέτσαπ. Πλάκα μας κάνεις. Ναι. Παιδιά, έβαλα κέτσαπ, δοκιμάστε το. Αντί για πελτέ, το στείλα στον άνεμο, το στείλα το φαγητό. Πήγε αλλού. Έλα εδώ, δοκιμαστεί. Κοίτα, είδα το φαγητό του, το λέω από το πρωί. Και εμένα μου αρέσουν οι γίγαντες. Το ζητούσα στη μαμά μου και δεν μου τους έχει κάνει ακόμα. Και αγχώθηκε, μου λέει πώς θα κάνει η γυναίκα, πώς θα κάνει. Βρε, θα δοκιμάσω και θα σου πω. Προσθέτω και λίγο λαδάκι. Η γεύση είναι ωραία. Με το κέτσαπ και εγώ λίγο αναστατώθηκα. Αναστατώνομαι, θα αναστατωθείς κι άλλο, φίλε μου, όταν το δοκιμάσεις. Αλλά επειδή έφαγα κανένα δυο γίγαντες κλεφταού. Πολύ νόσιμο. Είναι πολύ νόσιμο. Λοιπόν, μαγειρεύω στο δυνατό. Είναι πολύ νόσιμο. Και όταν φτάσω σε αυτό το σημείο, βλέπετε ήδη έχουν ξεκινήσει τα καραμελώνε. Ρίχνω 800 γραμμάρια ντοματούλα κονκασέ. Ωραίο, Είναι πολύ ωραίο. Ανακατεύω, κοιτάξτε έχει εδώ πέρα. Και μια γεύση έτσι έντασης από το λουκάνικο. Ακριβώς. Το λουκάνικο έχω, το απολύρωσε, ναι, είναι και πικάντικο το λουκάνικο. Και το έχω βάλει και λίγο μπουκοβάκι που σου αρέσει. Θα ρίξω και εδώ πέρα, γιατί είναι ξέρω ότι σας αρέσει. Είναι γίγαντες, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και ψωμάκι και φετούλα εδώ πέρα, παίξτε μπαλίτσα. Εδώ είσαι. Εγώ τώρα που το σκέφτομαι θα το στείλω πάνω ένα πιατάκι.
Έτσι. Τι θέλει, πιατάκι? Ναι, εδώ. Να ξέρω που τα βάζουμε. Εδώ. Όταν είπε ένα πιατάκι, δεν εννοούσα το γλυκού. Εννοούσα ένα πιάτο κανονικό, παιδί μου. Και εδώ λέω να στείλω στο στομάχι μου. Εδώ. Λοιπόν, βράζει εδώ πέρα η ντοματούλα μου και σε αυτό το σημείο θα ρίξω λίγο μπουκοβάκι. Όσο θέλει ο καθένα. Σα αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Παιδιά, εδώ κάνουμε εγγυήσεις. Τι είπες, Ελένη, 10 άτομα είσαστε. Ένα στείλω όλο το ταψί, ρε παιδιά. Ελένη, εσύ μη φας, μη σε πειράξουν, κορίτσι μου. Με βρίζει. Εχθές ζητήσανε και τούρτα. Στείλαμε delivery τούρτα. Λοιπόν, έριξα μπουκοβάκι, αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Ξαναλέω, αν βάλετε πολύ, αν βάλετε πικάτικο λουκάνικο όπως εμείς εδώ, δεν θα βάλετε πάρα πολύ πιπεράκι, να είστε λίγο φιδωλοί, έτσι. Μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Λοιπόν, Δημήτρη μου, δώσ' το σε κάποιον να το στείλει επάνω. Δεν μου λες, πλαστικά έχουμε. Έχουμε. Για να μην ψάχνουμε τα πυρούνια κάθε μέρα γύρω-γύρω. Αν και να σα πω κάτι, έχουν βγει πολύ ωραία ξύλινα. Δεν παίρνουμε πλαστικά καλύτερα. Βρείτε τα ξύλινα. Μου λες, εδώ φέρω εγώ, τα χρησιμοποιούμε. Και που ανακατεύει και που αυτόν και είναι πολύ λεπτομέρεια. Λοιπόν, έχω ρίξει αλατάκι, πιπεράκι, μπουκοβάκι. Ναι. Ωραία και σβήνω. Και ήρθε η ώρα τη μυρωδιά μου. Σελινάκι, σέλινο, ψιλοκομμένο. Άνηθο και μαϊντανάκο. Αυτό εδώ πέρα είναι όλο το άρωμά μας. Και έχω σβήσει, ξαναλέω, το τηγάνι όταν τα ρίχνω αυτά. Κάτσε το πάλι. Τι έλεγανε μικρό οι γονείς σου, παιδί μου, να τρως φέτα. Σου λέγανε ότι κάνει καλό στα κόκαλα, γιατί μου τα λέει και εμένα η μάνα μου. Και τελικά δεν είναι η φέτα πιο δυνατή στο ασβέστιο. Παρμεζάνα είναι. Παρμεζάνα είναι, νούμερο ένα. Αλλά εμάς έτσι μας μεγάλωσαν. Εμείς φετούλα είχαμε και με. Όχι, και φετούλα μας λέγανε ότι πρέπει να την τρώμε για τα. Λοιπόν, και όπως είμαστε, αδειάζουμε εδώ. Δείτε εδώ τώρα. Εδώ είσαι. Πόπο, μας χοβολάει. Έκανες καταπληκτικό φαγητό. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι, καθόλου λαδάκι θα βάλουμε. Θα βάλω και νεράκι, βέβαια, βέβαια. Αφού είναι λαδερό, δεν βλέπεις εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ πέρα. Όπα. Μωρό μου, αμοιβαία τα αισθήματα. Όταν κοιταζόμαστε στα μάτια, τι νιώθουμε. Δώσ' του. Λαδάκι. Άι, μωρέ, του γίγαντες που νιώθετε συρτήματα. Ήθελα και λίγο ψωμάκι να το σπρώξει. Εδώ, εδώ, κοίτα εδώ. Βρε, όλα σας τα έχω. Άι, μωρέ, με έχεις τρελάνει, θες και ψωμάκι να το σπρώξεις. Λες, σάπος και δεν θα κατέβει έτσι. Και ψωμάκι χωριάτικο να πούμε. Και θα βάλω και λίγο νεράκι, περίπου 400 με 500 γραμμάρια. ML. Εδώ πέρα είσαι. Ανακατεύω και έχω προθερμάνει το φούρνο μου. Στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για μία ωρίτσα. Και το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, το βλέπετε, δεν έχει μείνει το αποτέλεσμα. Τι είναι για μένα. Ρε, δεν τρέπεσαι. Τώρα μου πει, λένε, 9 η ώρα έτρωγε ένα πιάτο ριζότο, λέει το σεφ τη Τσιμτσιλή. Καλά, ρε, πας και χτυπάς και στις άλλες εκπομπές. Δεν τρέπε. Μιλάς σοβαρά. Μου λέει, 9 η ώρα το πρωί, μου λέει, τον είδα. Δεν το έφαγα μόνος μου. Ήρθε και βόρκ με το πιάτο και μου λέει, Γρηγόρη, δοκίμασε. Και του το πήρε το πιάτο και έφυγε. Του λέω, δυσκολία αντιμετωπίζω, θα δοκιμάσω. Φοβερό. 9 η ώρα. 9. Και τώρα που είναι μία, έχεις όρεξη να ξαναφάς. 9 ήμουνα ήδη 3 ώρες ξύπνιος. Τώρα είμαι άλλες 8, δεν ξέρω πώς είμαι. Τι να. Καλύτερα να κοιμάσαι, ρε Γρηγόρη. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν συμφέρει στο φαγητό. Πού είναι ο κερδό. Έφαγα και προχθές, έκανε γυναίκα μου. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα κι άλλο ψυγιάκι.